minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. Minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, στο καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα, για χαρά. Πώς πας? Πολύ ωραία. Κάνει και ζέστη σήμερα, παιδιά, έτσι. Έχουν μπει οι ανεμιστήρες μπροστά. Εγώ ζεσταίνομαι υπερβολικά, γιατί άμα δεις εδώ πέρα, θα προσπαθήσω να σου το δείξω. Κοίτα εδώ τι έχω δίπλα μου. Καλύτερη κουβέρτα. Τι κουβέρτα, ξέρεις πως ζεσταίνεται. Πού είσαι γάμο, τώρα δεν μπορώ να βγάλω την κάμερα. Ναι, βλέπουμε ένα αυτί εκεί πέρα. Ένα αυτί. Ένα μάτι. Ένα αυτί. Τι έγινε, πώς πάει? Καλά. Εντάξει, τρέξιμο, δουλίτσες, διάφορα έτσι ωραία πράγματα. Ωραία. Αϊπνία. Και έτσι είναι αυτό. Αναμονή να δούμε λίγο και πώς θα πάει και αυτός ο διαγωνισμός. Ωραία, κάθε για να πούμε. Διαγωνισμός είναι μια καινούργια περιπέτεια για όλους και για τους συμμετέχοντες και για εμάς. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για το διαγωνισμό αυτό, γιατί έχουμε έτσι διάφορες ερωτήσεις και απορίες. Καταρχήν είπαμε αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι, να προσπαθήσουμε να στηριχτούμε λίγο στις δυνάμεις μας και να κάνουμε κάτι από μόνοι μας. Έτσι, να το δοκιμάσουμε. Ναι. Χωρίς χορηγό, χωρίς διαφημιζόμενο κτλ. Εντάξει, ήταν μια ιδέα, έπεσε στο τραπέζι, είπαμε να τη δοκιμάσουμε. Ελπίζουμε τα παιδιά να το στηρίξουν και αν πετύχει, να το ξανακάνουμε. Έτσι, αν δεν πετύχει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα βρούμε άλλο τρόπο. Είναι πάντως σε πάρα πολλά έτσι, φεστιβάλ για φωτογραφία, για drone film και διάφορα, τα περισσότερα έχουν κόστος συμμετοχής. Okay. Και που έχουν και χορηγούς και χιλιάδιο. Δηλαδή έτσι και αλλιώς. Δηλαδή παίζει το κόστος συμμετοχής. Το οποίο ξεκινάει όντως από το κόστος που έχουμε βάλει και εμείς, 5 ευρώ ανασυμμετοχή. Και, ναι, και στα 10 ευρώ πολλές φορές, δηλαδή, που είναι από τα φτηνά υποτίθεται. Και έχει άλλα φυσικά τα οποία πάει και 50 και τριχαγύρευε. Καλά. Αυτοί προφανώς έχουν και έξοδα που θέλουν να καλύψουν. Εμείς δεν έχουμε έξοδα. Ακριβώς. Αλλά θεωρώ πολύ τιμιό και πολύ έτσι normal το 5 ευρώ αναφωτογραφία, ανασυμμετοχή, μέχρι 5 φωτογραφίες να δώσει κάποιος, δηλαδή μέχρι 25 ευρώ. Το θεωρώ ένα πολύ normal ποσό, χωρίς να είναι κάτι πανάκριβο και είναι και κάτι που απευθείας θα πάει πρακτικά στο δώρο που θα κερδίσει το μέλος να συμμετάσχει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι μπαίνει στην τσέπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα ταμείο να διαχειριστούμε τίποτα, έτσι, ό,τι υπάρχει το δίνουμε πίσω στην ομάδα. Γι' αυτό και επιλέξαμε και την πλατφόρμα της πληρωμής, το Buy Me Coffee. Buy Me Coffee, έτσι, γιατί εκεί πέρα, εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί το χρησιμοποιείς, ναι, φαίνονται όλα. Ναι, πολύ στο YouTube το δικό μας. Φαίνονται όλα, αυτό είναι το πολύ ωραίο του. Φαίνονται τα πάντα, δηλαδή κάνει κάποιος τη δωρεά του και κατευθείαν από κάτω στο feed στην κεντρική σελίδα του Buy Me A Coffee στο account το GMC που έχουμε εμείς, Buy Me A Coffee κάθετος g.m.c νομίζω, φαίνεται κατευθείαν ποιο άτομο πόσο έδωσε.
όπου αντί να γράψεις ποσό, επίσης το άλλο πρακτικό ωραίο της υπόθεσης, αντί να γράψεις συγκεκριμένο ποσό, από την βάση του το buy me a coffee πρακτικά σου λέει κέρασέ με ένα καφέ, όχι πρακτικό καφέ, να σου έρθει εκεί πέρα ο καπουτσίνο σου, είναι μεταφορικό κέρασέ με ένα καφέ, όπου κάθε καφές είναι 5 ευρώ και απλά του λες πόσους καφέδες σε κερνάω και γράφει και από κάτω ότι ο Πάνος κέρασε τον Έστορα 5 καφέδες. Ωραία, ωραία, με αντίστοιχη λογική είναι στημένο και του club αυτή τη στιγμή το Buy Me Coffee account για τον διαγωνισμό. Απλά δεν λέει καφέδες, λέει photo entry. Είχαμε ένα 5 ευρώ από έναν φίλο μας στο Mavi Club, έτσι που λέει, παιδιά δεν έχω ωραία φωτογραφία να συμμετέχω, αλλά θέλω να βοηθήσω. Για την ενίσχυση. Πάρτε 5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ όμορφο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά σου τώρα, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Και να βλέπετε, κόσμος δηλαδή, και φιλοκερδός δηλαδή, θα κάνει και στα live που κάνουμε και εμείς στο δικό μας το κλαμπ. Δηλαδή, κάθε φορά κάποιοι δωρίζουν και αρκετούς καφέδες. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, δηλαδή κάποιος να σου προσφέρει χρήματα για να σε βοηθήσει, να σε ενισχύσει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, από την καλή του την καρδιά. Και πάλι όλα αυτά πίσω γυρίζουν. Δηλαδή, δεν το κάνει κανείς μας επαγγελματικά αυτό το πράγμα, από το να χειριζόμαστε μια ομάδα με drones, ας πούμε. Δεν είναι δουλειά μας, το κάνουμε από τον προσωπικό μας χρόνο. Μόνο δίνουμε. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε λοιπόν λίγο τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Έτσι, και αν έχετε απορίες, ρωτήστε μας να τις λύσουμε. Το βίντεο θα αναρτηθεί και στη σελίδα του διαγωνισμού και στο YouTube για να έχουμε πρόσβαση όλοι. Άρα, Νέστορα, το concept, όχι μόνο το concept, λέμε landscape. Αυτό, θα πούμε πρώτα λίγο για το θέμα το και θέμα μετά θα μας. Πούμε λίγο για το μηχανισμό, που και αυτός είναι καινούριος μηχανισμός για το πώς έχουμε κάνει άλλους διαγωνισμούς παλιότερα, είναι νέα λογική, το πώς γίνει ο νικητής. Πρώτα απ' όλα το θέμα. Το θέμα είναι landscape, στα ελληνικά, τοπίο. Όταν λέμε για το landscape, δεν εννοούμε σε landscape οριζόντια, όχι να μην κάνετε portrait, portrait, κάνετε landscape. Portrait και landscape. Εννοούμε τοπίο, την καθαρή λέξη του landscape, τοπίο. Και όταν λέμε τοπίο δεν μιλάμε για πόλη, μιλάμε για φυσικό τοπίο, έξω, βγείτε εκδρομή, πηγαίνετε στα λιβάδια, πηγαίνετε στις παραλίες, στις χαράδρες, στα βουνά, στις λίμνες. Μα νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι, να βγουν τα παιδιά έξω, να μας φέρουν νέες φωτογραφίες. Μην δούμε δηλαδή αυτό πάλι Ακρόπολη και εκεί στον Ιάρχο και Λευκοπύργο και τον Φάρο στα Χανιά. Καλά, τον Φάρο θα τον, κάπου θα τον δούμε. Ναι, είναι αρχιτεκτόνημα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Ναι, είναι όλο, τίποτα φυσικό δεν υπάρχει σε όλο το λιμάνι. Αυτό, δηλαδή, το θέμα είναι τόσο ελεύθερο και τόσο ανοιχτό τοπίο γενικότερα. Επίσης, δεν χρειάζεται, μπορεί να είναι portrait τοπίο, δηλαδή κάθετο τοπίο. Όσοι έχουν το Mini 3 θα το βγάλουν αυτό, αλλά πόσοι το έχουν ακόμα. Μπορούν να κάνουν και πανοράμα κάθετο ή να κροπάρουν. Πανοράμα, εντάξει, ναι. Ναι, τοπίο είναι το θέμα και είναι αφορμή πολύ ωραία σε τόσο ελεύθερο και ανοιχτό θέμα να βγείτε προς τα έξω, να κάνετε τις βόλτες σας, να κάνετε λίγο τη συνδρομούλα σας, ένα Σαββατοκύριακο κάτι. Να περάσετε και όμορφα, γιατί ο σκοπός δεν είναι το κέρδος του επάθλου, να πάρετε το φανταστικό, το Mini 3, το καινούργιο. Okay, ναι, κάποιος θα κερδίσει από εσάς και το Mini 3. Αλλά ο σκοπός είναι να περάσετε καλά, να πειραματιστείτε, να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, να μελετήσετε κάποια πράγματα φωτογραφικά, να σκεφτείτε λίγο, να τραβήξετε ξανά και ξανά και ξανά και να δείτε πώς καλύτερα μπορείτε να βγάλετε αυτό το τοπίο που έχετε φανταστεί. Να είναι ένα κέρδος για εσάς δημιουργικό, αλλά και να περάσετε και όμορφα κάνοντας δηλαδή και μια πολύ ωραία εκδρομή, να έχει και αυτό. Ωραία. Το χαρακτήρα. Να πούμε επίσης, Νέστορα, ότι αν καλύψουμε το στόχο της αξίας αγοράς του Mini 3 και υπερκαλυφθεί αυτό το ποσό, έτσι ανάλογα την υπερκάλυψη μπορεί να δώσουμε και το κέρμαζι. Έτσι, ή να δώσουμε κάτι άλλο, ή να δώσουμε μια τσάντα. Δηλαδή, ξέρεις, ανάλογα τι υπερκάλυψη θα έχουμε, αν είναι μεγάλη υπερκάλυψη, μπορούμε να κάνουμε καινούργιο διαγωνισμό. Θύμησε μου, πόσες είναι το ελάχιστο. 206. 206 φωτογραφίες. Επί 5 ευρώ η καθεμία είναι η αξία του Mini 3. Ωραία. Με το remote controller, το DJI. Τουλάχιστον τόσες να μαζευτούν για να ισχύει ο διαγωνισμός. Αλλιώς θα γίνει επιστροφή
χρημάτων. Ναι, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Και και αυτό που λες, ότι τα παραπάνω χρήματα δεν θέλουμε ακριβώς 206 και μετά κλείνουμε, δεν δεχόμαστε άλλες συμμετοχές. Κανονικά τα παραπάνω χρήματα ευπρόσδεκτα θα τα βλέπουν όλοι, θα ξέρουν ποιος είναι ο κουμπαράς μας. Πλήρης διαφάνεια. Ναι, ακριβώς. Και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Και για να μην κάθεται ο καθένας να ψάχνει κάθε φορά να κάνει την πρόσθεση μετρώντας 5 ευρώ όλες τις συμμετοχές, έχεις βάλει και μια πολύ ωραία μπάρα με τον στόχο μέσα στο Buy Me a Coffee, όπου δείχνεις πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί για το στόχο, κατά πόσο τον πιάνουμε, και ωραία, θα φανούν τέλεια. Φυσικά και το υπόλοιπο, αφού ξεπεραστεί ο στόχος. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον τρόπο επιλογής νικητή. Να το δείξω πούμε για πέρα, θέλω, πολύ χοντρικά, το buymeacoffee.com εδώ πέρα. Όλο το URL είναι buymeacoffee.com / g.m.c. Και έχει όλο το μηχανισμό για να κάνετε τη δωρεά σας. Βάζετε καρτούλα, δουλεύει με Stripe και βάζετε από κάρτα. Έχει το βιντεάκι και έχει... Να, εδώ λέει ο φίλος ο Χρήστος ο Μπάνος. Μπράβο, αυτός ήταν ο φίλος μας που έβαλε 5 ευρώ. Πότε φώτο, οπότε κατευθείαν φαίνεται ποιος έχει κάνει τι και έχει ποσοστό μετά από τα 1.030 ευρώ που πρέπει να μαζευτούν. Όλα αυτά τα links υπάρχουν φυσικά και στην ανακοίνωση του διαγωνισμού και μέσα στο Drone Assist, στο site που έχει όλη την αναλυτική περιγραφή. Ακριβώς, θα το δούμε τώρα. Ωραία. Πώς συμμετέχουν και μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνουν τα παιδιά είναι αν επιτρέπεται επεξεργασία. Λοιπόν, παιδιά, και θα το πω έτσι, γιατί πολλές φορές το λέμε στα σχόλια και που το συζητάμε, η επεξεργασία είναι μέρος της φωτογραφίας, ως έννοια. Δεν υπάρχει ακατέργαστη φωτογραφία. Το δίλημα είναι αν θα αφήσετε την κάμερά σας να την επεξεργαστεί αυτόματα ή αν θα το κάνετε μόνοι σας. Ακόμα και τον drone επεξεργασμένη τη βγάζει, έτσι. Ακριβώς, γιατί κάνει ήδη κάποια επεξεργασία στο JPEG το ίδιο drone ή και στη RAW τη φωτογραφία που είναι πιο ακατέργαστη εικόνα και πάλι αφαιρεί βινιέτα, κάνει ένα noise removal λίγο, αφαιρεί κάποιο θόρυβο, κάνει λίγο την τριτότητα του φακού, διορθώνει, πάλι διορθώνονται κάποια πράγματα. Οπότε έτσι κι αλλιώς γίνονται επεμβάσεις από την ίδια την κάμερα. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα το να πεις ότι δεν θα βάλω επεξεργασία μέσα στο κομμάτι του διαγωνισμού. Κανένας, μα κανένας φωτογραφικός διαγωνισμός δεν περιορίζει την επεξεργασία, τη γενικότερη επεξεργασία. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές... Ίσως είναι εννοούν ένθεση. Πολλές... Όχι, αυτό, μετά από ένα σημείο... Ναι, έτσι. Υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλά πρόσωπα, ρε παιδί μου, της επεξεργασίας, του νούμε επεξεργασία. Έχεις τις διορθώσεις, το correction, που θα στρώσεις το κάδρο σου λίγο με ένα crop, να κεντράρεις κάτι, να στρώσεις έναν ορίζοντα, κάτι. Έχεις το να σηκώσεις λίγο σκιές, να κατεβάσεις σάντους, να δώσεις λίγο κάποιες εντάσεις σε χρώματα, που είναι μικροδιορθώσεις αυτές. Και δεν έχουν να κάνουν αυτές οι διορθώσεις με λάθη που έκανες κατά τη λήψη απαραίτητα. Είναι πράγματα που έτσι και αλλιώς συμβαίνουν στη φωτογραφία. Δηλαδή, το μάτι μας δεν βλέπει όπως βλέπει μια κάμερα. Το μάτι μας βλέπει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι βλέπει μια κάμερα. Οπότε η επεξεργασία έρχεται να ενισχύσει αυτό που μέχρι εκεί που μπορεί να πάει οποιαδήποτε κάμερα και να ανεβάσει τα οπτικά χαρακτηριστικά μιας ελλείψης. Okay. Αυτό είναι το κομμάτι των διορθώσεων, το correction. Μπορεί να θέλεις μετά να δώσεις λίγο χαρακτήρα, λίγο ύφος στη φωτογραφία. Γιατί δεν μιλάμε για φωτογραφία ρεπορτάζ, που απλά καταγράφεις ένα γεγονός και η αλήθεια είναι το μόνο που σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Δεν θες να αλλοιώσεις την πραγματικότητα κάνοντας κάτι, κάποια επέμβαση, ρε παιδί μου, στην ίδια την εικόνα. Δεν μιλάμε για ρεπορτάζ, μιλάμε για φωτογραφική τέχνη. Οπότε να θέλεις αυτό το πράγμα να τονίσεις λίγο κάποια φώτα εκεί πέρα, να παίξεις λίγο με τα χρώματα παραπάνω, να δώσεις ένα ύφος, λίγο πιο γαλήνιο θες, λίγο πιο δυναμικό θες, πιο σκληρό ο ύφος, πιο σκοτεινό.
Έχει πιο εκεί ρομαντικό. Θέλει όμως λίγο προσοχή, έτσι. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις αυτά πάλι και όμως να γίνει είναι... kitsch η φωτογραφία. Αυτό είναι στην... και το kitsch ακόμα, αν ο δημιουργός θεωρεί ότι θέλει να την κάνει kitsch και να πονάνε τα μάτια των υπολείπων, αν αυτόν τον ευχαριστεί, μαντιά του. Ξέρεις, ας το κάνει όπως θέλει. Καμιά φορά μπερδεύονται με το wow effect που σου δώσει μια φωτογραφία. Το wow effect έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρον έχει κάτι. Αν κάποιος δημιουργός, που δεν γνωρίζει και πολλά από φωτογραφία, ρε παιδί μου, και απλά παίζει λίγο με τα sliders εκεί, με τις μπαρίτσες στα προγράμματα. Ναι, να αποφύγει, ρε παιδί μου, να κάνει αυτό, extreme ακριβώς. Πράγματα. Και το λέω σαν συμβουλή, αλλά αν θέλει να κάνει το extreme, αν ο σκοπός του είναι να κάνει το extreme, ας το κάνει και θα κριθεί για το αποτέλεσμα που φέρνει. Δηλαδή, η επεξεργασία οφείλει να δικαιώνει το αποτέλεσμα και να μην το καταστρέφει. Το τι εννοούμε σωστά. Δικαιώνει και τι καταστρέφει, είναι στην ευχέρεια μετά της επιτροπής που θα κρίνει τις φωτογραφίες του κόσμου όταν κάναμε για likes και ο κόσμος έκρινε τις φωτογραφίες. Είναι τέλος πάντων στα πλαίσια ενός διαγωνισμού το πώς θα κριθεί μετά το αποτέλεσμα. Okay. Αλλά γενικότερα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Πέρα όμως από το κομμάτι του ύφους που δίνεις σε μια φωτογραφία, δηλαδή που αρχίζεις, επηρεάζεις διαφορετικά φωτοσκιάσεις και χρώματα και δίνεις ένα στυλ, μια ατμόσφαιρα, ένα χαρακτήρα στην εικόνα σου, ένα συνέστημα περνά στην εικόνα σου. Υπάρχει μετά ακόμα ένα στάδιο επεξεργασίας, το οποίο αυτό είναι που γενικότερα απαγορεύεται στους διαγωνισμούς φωτογραφικούς, που είναι πλέον η εικονοπλασία. Στην εικονοπλασία μπορείς, ας πούμε, να αλλάξεις τελείως τον ουρανό. Να βάλεις έναν τελείως άλλο ουρανό που δεν τον τράβηξες καν εσύ, τον βρήκες και τον έβαλες, γιατί δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον ουρανό στη λήψη σου και θέλεις να βάλεις κάτι τελείως άλλο. Όταν, ας πούμε, κάνουμε μια φωτογραφία για διαφήμιση, για μια δουλειά, εκεί μας νοιάζει να πούμε ότι τραβήξαμε ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει. Είναι όλο μια εικονοπλασία. Εκεί κάνεις ό,τι γουστάρεις. Βάζεις και 3D πουλιά να πετάνε. Το πλάθεις όπως θέλεις. Ναι, δεν είναι όμως 100% φωτογραφία. Αρχίζει πλέον να γίνεται φωτογραφική εικονογράφηση. Είναι εικονοπλασία. Οπότε που εκεί οι σκιές προδίδουν, τα λάθη εκεί πέρα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα μιλάμε, εκεί είναι που ξεπερνιέται το όριο της επεξεργασίας. Όταν φτάσουμε σε επίπεδο εικονοπλασίας, όταν ο άλλος απλά τράβηξε ένα λιβάδι με έναν χάλια ουρανό και πρόσθεσε άλογα να τρέχουνε, πρόσθεσε κάτι νεράιδες, πρόσθεσε διαστημόπλια, πρόσθεσε τον ουρανό, ένα φεγγάρι να, σαν να έτοιμο να πέσει πάνω στη γη, και κάνουμε το σταυρό μας. Εκεί έχουμε πάει πλέον σε επίπεδο εικονοπλασίας. Πολλοίς κόσμος που δεν γνωρίζει από επεξεργασία, ρε παιδί μου, ακούει την λέξη επεξεργασία και βγάζει σπηριά και νομίζει ότι είναι αυτό. Ότι ο άλλος θα παράξει μια τελείως ψεύτικη εικόνα από το πουθενά, παίρνοντας στοιχεία από χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν φωτογράφησε καν ο ίδιος, και σου λέει: α, έτσι κι εγώ βγάζω εντυπωσιακή. Ναι, δεν είναι αυτή η επεξεργασία, παιδιά, που εννοούμε. Okay, το να κάνει κάποιος εικονοπλασία, αυτό όντως είναι εκτός των κανόνων του διαγωνισμού. Πρέπει δηλαδή ό,τι πράγμα υπάρχει μέσα στη λήψη που θα παραδώσετε να βρισκόταν μέσα στη λήψη. Okay. Και να έχετε τροποποιήσει και να έχετε επέμβει σε αυτά τα στοιχεία. Όχι να προσθέτετε τελείως καινούρια έξτρα στοιχεία που δεν υπήρχαν πριν. Δελφίνια να κάνουν πυρουέτες, ας πούμε, γύρω από τον φάρο στα Χανιά. Okay. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά τώρα που έβαλες ιδέες, θα το κάνει ο φράγκος. Ας πούμε, είχαμε κάνει διαγωνισμό τέτοιας επεξεργασίας κάποια στιγμή. Okay. Ναι. Που ήταν μια φωτογραφία ρο του Πασταλίδη, ήταν, ναι, φωτογραφία. Νομίζω, ναι, και έπρεπε όλη την ίδια φωτογραφία να την κάνουν έτσι. Εκεί ναι. Είναι μέσα στην ομάδα ποιος θέλει να τα δει αυτά. Ναι, εκεί ήταν ο σκοπός η φωτοσοπιά, το να τους σκίσεις, ρε παιδί μου. Είχα κάνει Star Wars, είχα βάλει κανονικά διαστημόπλια από Star Wars και εκρήξεις και λέιζερ και γινόταν χαμός, ας πούμε. Ότι άλλοι κάναν άλλα, είχε διάφορα. Οπότε είναι τελείως άλλη λογική. Εκεί διαγωνίζεσαι στις ικανότητές σου στην φωτογραφική εικονογράφηση πλέον. Δεν είναι φωτογραφία, είναι άλλο επίπεδο. Οπότε αυτό το βγάζουμε απ' έξω, να φεύγει, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία η οποία έχει φωτογραφικό χαρακτήρα και ενισχύει πράγματα και τροποποιεί έτσι πράγματα που υπάρχουν στη λήψη, αυτό φυσικά είναι δεκτό. Όπως και να κάνεις πολλαπλές λήψεις.
Δηλαδή το να κάνεις μια φωτογραφία HDR και να έχεις βγάλει με πολλαπλές εκθέσεις και να τις ενώσεις για να εκμεταλλευτείς μεγαλύτερο dynamic range, γιατί δεν μπορεί η κάμερα με μία μόνο λήψη να φτάσει αυτό το δυναμικό εύρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις και να ενώσεις πολλές ή να κάνεις ένα πανοράμα. Σωστά. Διάφορα σωστά. Πράγματα. Αυτά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και κανονικότατα τα επιτρέπονται. Αν κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου επεξεργασία, είτε έχει χρόνο λίγο να κάτσει να μελετήσει και να μάθει να κάνει 5 πράγματα, ή επίσης δεν είναι απαραίτητο μια καλή φωτογραφία να πρέπει οπωσδήποτε να είναι και η επεξεργασμένη, full. Okay, μπορεί να βγάλετε ένα φανταστικό λιοβασίλεμα στα βουνά με τρομερές αντανακλάσεις πάνω στη λίμνη εκεί πέρα και... να υπάρχουν φανταστικά πράγματα και να σου πέσει το σαγόνι. Και να μην χρειαστεί να έχετε κάνει τίποτα. Ή άντε να κουνήσετε δύο sliders λίγο να σηκώσετε δύο σκιές, που δεν είναι τίποτα να μάθεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά. Ωραία, που κάνουν τα παιδάκια στο κινητό τους για τις φωτογραφίες στο Instagram, ας πούμε. Και κάνουν για, μοντάζ, για να δούμε, για να δούμε και μια ερώτηση που έχει έρθει εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να τρέξουμε τον Ιούνιο για ένα landscape, εφόσον δεν μπορούμε να συμμετέχουμε με ήδη δημοσιευμένες φωτό. Σωστά. Σωστά. Ναι, σωστό. Αυτό τώρα είναι κάτι που διαφωνούμε με τον Έστορα, αλλά διαφωνούμε συμφωνώντας. Διαφωνούμε, εντάξει. Δηλαδή... ναι, εγώ θέλω να τρέξετε, θέλω να βγείτε, να δούμε κάτι καινούριο. Όχι αυτά που ήδη έχουμε δει. Γι' αυτό έχει και μεγάλη διάρκεια ο διαγωνισμός. Έχετε ένα μήνα και μπροστά σας. Βγείτε, φέρτε κάτι καινούριο. Παιδέψτε το. Ρωτήστε μας αν δεν ξέρετε επεξεργασία. Ο Νέστορας έχει ένα κάρο βίντεο και tutorials, ας πούμε, που μπορείτε να δείτε. Αυτός είναι ο σκοπός. Να ξεκολλήσουμε και να δούμε κάτι καινούριο και κάτι και διαφορετικό. Όχι τα ίδια και τα ίδια. Αυτό. Εγώ είμαι υπέρ να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που ήδη έχετε. Αν και πολλές φορές, ακόμα δηλαδή και στον προηγούμενο διαγωνισμό για το Hyperlapse, όπου επειδή τον. Εγώ είχα το πάνω χέρι στον διαγωνισμό. Δεν μπορούσε να μου πει ο Πάνος. Εγώ είχα βγάλει τους κανονισμούς. Δεν μπορούσε να μου πει ο Πάνος τι θα κάνουμε. Λέμε τώρα. Ναι, είχα πει τέλος πάνω ότι όχι σε αυτό το διαγωνισμό, ρε παιδιά, ας μπορεί να πάρει κάποιος και με κάτι που ήδη είχε κάνει παλιότερα. Κι όμως είδαμε ότι όλοι όσοι ήταν στους νικητές, στην πεντάδα, δεκάδα, δεν θυμάμαι πόσους βγάζαμε. Πεντάδα. Όλοι τέλος πάντων είχαν κάτσει και είχαν δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Είχαν πάει να βγάλουν κάτι καινούργιο. Γιατί ό,τι και να έχεις κάνει παλιότερα, όταν έχεις ξανά έτσι ένα κίνητρο για το διαγωνισμό και έχεις και το χρόνο φυσικά, θες να πας να όλη τη γνώση τη ρευμένη που έχεις εκείνη τη στιγμή να πας να την εφαρμόσεις ξανά σε κάτι καινούργιο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα παίρνανε μέρος με παλιό υλικό τους. Ωραία. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που ο Πάνος το θέλει έτσι, το σεβόμαστε και το... αυτός είναι διαγωνισμός για όλους. Η σελίδα του διαγωνισμού είναι στο Drones Assist. Τα links τα ξέρετε, έχουν μπει και στην ανακοίνωση. Να πούμε λίγο, Νέστορα, ότι θα υπάρχει μια επιτροπή 5 ατόμων, η οποία η επιτροπή είναι φωτογράφοι, έτσι, άρα θα κρίνονται με κριτήρια φωτογραφικά. Όπου η επιτροπή αυτή από τις 200 τόσες φωτογραφίες που θα μαζευτούν θα επιλέξουν τις 20 καλύτερες. Έτσι. Και κάποιες αναπληρωματικές. Οι 20 αυτές καλύτερες. Σε περίπτωση που κάποιος από αυτές με τις 20 κάτι δεν απαντήσει, δεν αποδεχθεί. Ναι, δεν... ναι. Βάζουμε και κάποιες αναπληρωματικές. Ναι. Από αυτές λοιπόν τις 20 τις τελικές θα γίνει μια κλήρωση live, ζωντανή. Έτσι, για να βγει ο τελικός νικητής. Οπότε έχουμε, παιδιά, δύο παράγοντες. Είναι δύο στάδια. Είναι και το στάδιο της ικανότητας του να βγάλει κάποιος ένα πολύ καλό τοπίο. Επίσης, ένα πράγμα είναι ότι κάποιος που έχει πάρει με 5 φωτογραφίες, ας πούμε, και είναι εκεί 5 φανταστικές, μία από τις 5 θα μπει στην 20άδα. Οπότε στην πρακτικά 20άδα, δεν μιλάμε για 20 φωτογραφίες, μιλάμε για 20 άτομα. Οι top 20 φωτογράφοι. Ακριβώς. Οπότε σίγουρα μιλάμε για 20 άτομα. Δεν είναι ότι θα καπαρωθούν από 4 που βγάλαν και τις 5 φωτογραφίες τους, ας πούμε, που είναι φανταστικές και αυτοί οι 4 είναι πλέον που διαγωνίζονται. Όχι. Είναι 20 διαφορετικά άτομα. Άρα, ακόμα και να πεις ότι, ξέρεις τι, έχω 19 άτομα
που σίγουρα είναι καλύτερη φωτογραφία από μένα και αποκλείεται να καταφέρω να ξεπεράσω αυτούς τους 19. Μπορείς να είσαι ο 20ος, ρε παιδί μου, και να κερδίσεις εσύ, γιατί μετά πάει με κλήρωση. Οπότε, ελπίδες έχουν μα όλοι. Γι' αυτό, και μπήκε, γι' αυτό βάλαμε και την κλήρωση, για να έχουν όλες τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν κτλ. Λοιπόν, προσοχή λίγο ότι η συμμετοχή ξεκινάει 1η Ιουνίου. Έτσι, η πλατφόρμα για να ανεβάσετε τις φωτογραφίες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου. Όλες οι ημερομηνίες είναι μέσα στη σελίδα του διαγωνισμού. Και ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαστε. Μια άλλη παρατήρηση που μας έγινε, Νέστορα, ήταν: μα εγώ πετάω Mini 3, ο άλλος πετάει Mavic 3 Cine, έχει πιο πολλές πιθανότητες. Αυτό νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Με αυτό το... θέλοντας να απαντήσω πιο αναλυτικά, γιατί κάποιοι που το λένε, τους απαντάω και εγώ στα comments από κάτω, αλλά επειδή ήθελα να γίνει λίγο πιο συνολική συζήτηση πάνω σε αυτό για να το αναπτύξω περισσότερο, έκανα ένα post μέσα στο club που ανέλησα λίγο τις θέσεις μου όσον αφορά τις κάμερες, το ότι δεν παίζει πολύ ρόλο το με τι κάμερα τραβάς, με τι drone τραβάς, αλλά παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο η ίδια η φωτογραφική αντίληψη που έχει κάποιος και η ικανότητα. Και για να σας το αποδείξω, έβαλα 9 φωτογραφίες από 9 διαφορετικά drones, που όλες είναι εκπληκτικές. Όλες είναι μία και μία, και ήταν από Mini 2 μέχρι και Inspire 2 αυτές οι λήψεις. 9 drones. Mini 2, το Mavic Pro το πρώτο, Mavic Air το πρώτο, R2, R2S, Mavic 2 Pro, 2 Zoom, το 3, Mavic 3 και το Inspire 2. Με τη H7 την κάμερα όλα στην καλή. Και σας έβαλα νουμεράκια εκεί πέρα και παιδιά, προσπαθήστε να βρείτε ποια φωτογραφία αντιστοιχεί σε ποιο drone. Και όμως η φωτογραφία που ήταν από το Mini 2, που ήταν έτσι σε λυκόφως λίγο εκεί λιοβασίλεμα, ψιλονύχτα, η φωτογραφία από το Mini 2, κάποιοι λέγανε ότι αυτή είναι από το Inspire 2. Όχι, ήταν από το Mini 2. Ναι, δεν το βρήκαν. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο 48 παράδειγμα ότι με οποιοδήποτε drone, με οποιαδήποτε κάμερα, μπορείτε να βγάλετε εντυπωσιακές και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Γιατί η καλή φωτογραφία δεν εξαρτάται από το τι ανάλυση έχει και από το πόσο θόρυβο έχει. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα κάποιος ο οποίος γνωρίζει φωτογραφία και έχει και το μαρούλι στην τσέπη για να υποστηρίξει παραπάνω τον εξοπλισμό του, θα πάρει κάτι καλύτερο. Γιατί σίγουρα έχεις κάποια πλεονεκτήματα σε μια καλύτερη κάμερα. Οκ, αλλιώς όλοι θα πετούσαμε με το Mini το πρώτο. Με Spark θα πετούσαμε όλοι. Με τέλο. Οκ, αλλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι με ποιο drone, αποδεικνύει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πήγε κι αλλού η κουβέντα μετά, ότι ναι, αλλά άμα όλα αυτά τα drones βγάζαν στο ίδιο τοπίο. Ναι, ρε παιδιά, στο διαγωνισμό δηλαδή θα πάμε όλοι να τραβήξουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και εκεί θα φανεί ποιος είχε το καλύτερο drone, αλλά βγάλει πιο εντυπωσιακή. Ούτε εκεί θα ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας θα βγάζει διαφορετική γωνία, διαφορετική ώρα, με διαφορετικό φως. Διαφορετικές ρυθμίσεις, φως, όλα, ναι. Αυτό θα εκμεταλλευόταν διαφορετικά το ίδιο ακριβώς τοπίο. Οπότε και πάλι δεν θα παίζει ρόλο το drone. Μόνο σε πιο εργαστηριακές συνθήκες, με την ίδια γωνία, με το ίδιο φως, ταυτόχρονα να βγάλουν και τα 9 drone σε αυτά λήψη, εκεί ναι θα καταλάβεις μπορεί εκεί ποιο είναι καλύτερο drone. Αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικές συνθήκες καθημερινότητας και δημιουργικότητας. Οπότε βάλτε πρώτα τη δημιουργικότητα μπροστά να δουλέψει, μελετήστε περισσότερο, γιατί ο εξοπλισμός σας πρακτικά δεν παίζει ρόλο. Όλα τα drones αυτή τη στιγμή έχουν αξιοπρεπέστατες κάμερες. Κάποτε, ας πούμε, με το Phantom 3, που ήταν το πρώτο μου DJI, ήξερα ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελα να ήταν, γιατί καταλάβαινα πού ήταν χάλια η εικόνα του. Αλλά αυτή ήταν το επίπεδο τεχνολογίας τότε. Τι να κάνουμε. Και περίμενα πώς και πώς λίγο να βελτιωθούν τα πράγματα. Παιδιά, τώρα και ένα Mini 2 είναι εξαιρετικό. Okay. Ωραία. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά δεν βλέπω ερωτήσεις, που σημαίνει ότι εντάξει, είναι κατανοητός ο διαγωνισμός. Χαίρομαι γι' αυτό. Αν δούμε και συμμετοχές, θα χαρώ ακόμα περισσότερο.
Παιδιά, ερωτήσεις, απορίες υπάρχουνε? Επίσης, ας πούμε που λέγανε ναι ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα σε νύχτα θα δεις μεγάλη διαφορά από το Mini 2 με το Mavic 3. Okay. Ναι, δεν σημαίνει ότι η καλή φωτογραφία πρέπει να βγει νύχτα. Επίσης, μιλάμε για φωτογραφία τοπίου, όχι για μες στην πόλη. Νύχτα τοπίο, θα λέγαμε. Δηλαδή, είναι νομίζω ότι ναι, οι χειρότερες συνθήκες που θα ήθελες να πας να φωτογραφίσεις ένα landscape, τοπίο. Landscape, παιδιά, τοπία. Okay. Τοπίο, τοπίο, τοπίο. Το θέμα μας είναι τοπίο. Οπότε, ήρθαν και πίτσες. Μην ξυπνήσω μικρός. Ναι. Οπότε, δηλαδή, όταν μιλάμε για συνθήκες, τώρα είτε ηλιοβασιλέματα, είτε μέσα στη μέρα κανονικά, είτε για χαράματα, ομίχλες, με τέτοια που στα τοπία, ιδιαίτερα σε λίμνες, παιδιά, είναι πολύ ωραία φάση πρωινές ομίχλες. Αυτό, ψάξτε λίγο τις συνθήκες φωτισμού, λίγο τον καιρό, λίγο το τι ώρα θα πηγαίνατε. Μην πάτε και απλά περιμένετε σε μια ωρίτσα να βγάλετε την τέλεια φωτογραφία. Καθίστε λίγο όλη μέρα εκεί πέρα, βγάλτε και το πρωί κάποια πράγματα, βγάλτε και το μεσημέρι, βγάλτε και το απόγευμα, κάντε λίγο την εκδρομή σας. Θα βγουν πολύ διαφορετικά πράγματα ανάλογα την ώρα. Μελετήστε λίγο παραπάνω γωνίες, μην είστε μόνο στα κλισέ. Βλέπω τους Αθηναίους να τρέχουν όλοι στη λίμνη Μπελέτση Σαββατοκύριακα και να πετάνε τα ντρόν πάνω από τη λίμνη Μπελέτση. Δηλαδή, μην είστε στα κλισέ. Ακόμα και στα τοπία τα κλισέ. Δηλαδή, γίνεται κάποιες φορές, κάποιος πηγαίνει ρε παιδί μου σε ένα συγκεκριμένο μέρος και βλέπεις ότι, ενώ για πολύ καιρό δεν είχαμε αυτό το σημείο φωτογραφίες, πάει κάποιος σε ένα μέρος και μετά βλέπεις για κανένα μήνα έχεις 100 άτομα που έχουν πάει σε αυτό το ακριβώς ίδιο σημείο μετά. Γίνεται χαμός. Για τη λίμνη Δόξα μιλάω. Η λίμνη Δόξα. Φωτογραφίες από το φάρο θα δεχτούμε ή νομίζω ότι... Όχι παιδιά, όχι. Από το φάρο στα Χανιά. το φάρο στα Χανιά. Δεν είναι τοπίο. Είναι αρχιτεκτονική. Είναι ναι, πόλη. Έτσι. Είναι αστικό. Είναι αστική φωτογραφία. Δεν είναι τοπίο. Νίκο, την πάτησες. Μπε πιο μέσα. Ενδοχώρα. Ενδοχώρα. Ο Νίκος, ναι, να βγει λίγο και από το comfort zone του. Που το ξέρει απ' έξω και να κατωτά και να. Φοβάται να φύγει από εκεί. Μην του την πέσουν οι υπόλοιποι και του πάρουν τη θέση. Πηγαίνει ο γιος στο φροντιστήριο εκεί πέρα και κάθε φορά που τον πάει στο φροντιστήριο πετάει και τον ντρόν και γι' αυτό τραβάει συνέχεια το φάρο. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την ερώτηση. Δεν μπορούμε να πάρουμε μέρες με φωτογραφίες οι οποίες έχουν ξαναδημοσιευτεί στην ομάδα ή καθόλου. Όχι μόνο στην ομάδα, δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί παιδιά οπουδήποτε. Ναι. Άμα είχες μια φωτογραφία η οποία την έβγαλες πριν 2 μήνες, ας πούμε, και δεν την έχεις ανεβάσει πουθενά. Μια χαρά. Θεωρητικά παίρνει μέρος. Ναι. Και δεν σημαίνει ότι τραβήχθηκε από 26 Πέμπτου και μετά, ναι, από ναι. Σήμερα και μετά. Απλά δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί. Και περσινή, απλώς να μην έχει δημοσιευθεί. Αυτό, να μην έχει δημοσιευθεί. Απλά θεωρώ εξαιρετικά σπάνιο να έχετε βγάλει μια υπέροχη φωτογραφία που αξίζει να κερδίσει για να την έχουν κρατήσει διαγωνισμό και να μην την έχετε ανεβάσει καν. Βέβαια, υπάρχει αυτή η περίπτωση σε ποια λογική, που και εγώ προσωπικά δηλαδή αρκετές φορές έχω ανεβάσει φωτογραφίες, ας πούμε, οι οποίες είναι αρχείου, γιατί πάω σε ένα μέρος, σε ένα ωραίο τοπίο και μπορώ να βγάλω 100 φωτογραφίες. Οκ, που λέει ο λόγος. Πολύ παραπάνω βγάζω, αλλά τέλος πάντων. Λέω 100. Θα επιλέξω, ρε παιδί μου, μια δεκάδα και θα επεξεργαστώ και θα δημοσιεύσω και την περίοδο αυτή τη δεκάδα. Μπορεί μετά 2 χρόνια μετά να θέλω να ξανανεβάσω κάτι από εκεί, να μην έχω κάτι να ανεβάσω και ψάχνω. Και έτσι βρίσκω φωτογραφίες οι οποίες δεν τις είχα ακουμπήσει καθόλου, ούτε να τις επεξεργαστώ, ούτε να τις δημοσιεύσω τίποτα, που λίγο ρε παιδί μου τις είχα σνομπάρει κιόλας, αλλά τελικά βρήκα έτσι μια ωραία λογική στο πώς θα τις επεξεργαστώ, στο πώς θα κροπάρω, κάτι που να τους δώσει ενδιαφέρον και τελικά να βγει τούμπανη η λήψη και πολύ καλύτερη από τις πρώτες που είχα επιλέξει, ας πούμε. Μία από αυτές είναι και αυτή που σου δώσα από τη Γρυλανδία πάνω, που κάναμε ναι. Την εκτύπωση την κάναμε κάδρο. Αυτή η λήψη την επεξεργάστηκα 2 χρόνια μετά τη Γρυλανδία και ήταν από τις απορριφθέντες, δηλαδή την είχα στην άκρη. Και έκανα κάτι στιγμή να σκάψω. Καμιά φορά όταν πηγαίνεις πίσω, έχεις ήδη την εμπειρία την τωρινή,
το βλέπεις και με άλλο κόνσεπτ, με άλλη λογική, έχεις μάθει 10 πράγματα παραπάνω, οπότε ακριβώς μία που την αυτό. Έχεις απορρίψει, αμέσως τη ζωντανεύει, τα μόσες έρχεται πάλι πάνω με καινούριες ιδέες κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Επίσης έχουμε παιδιά και ενστάσεις, δηλαδή προς Θεού το να προσπαθήσει κάποιος να κλέψει και να πει έλα μωρέ είχα τώρα μια φωτογραφία να πούμε σιγά που θα την έχουν δει, θα τη βάλω αυτήνα. Εντάξει παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν έχει νόημα τώρα να κλέβετε και να πληρώνετε και να κλέβετε. Δηλαδή δεν είναι παράλογο λιγάκι. Δηλαδή μεταξύ μας είμαστε, θα ήταν ντροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δικό μου να προσπαθεί να κλέψει το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού. Αλλά και εμείς χαζοί δεν είμαστε για να το αφήσουμε έτσι. Μάτια έχουμε, βλέπουμε και κρίνουμε. Και οποιοδήποτε απλά προσπαθήσει να χειραγωγήσει κάπως διαγωνισμό ή να κάνει κάτι περίεργο, πολύ απλά δεν θα καταφέρει τίποτα. Επίσης, δεχόμαστε ενστάσεις, οπότε κάποιος, ρε παιδί μου, αν έχει δει κάτι το οποίο, παιδιά, όπα εδώ πέρα ένσταση, πρέπει να μας ενημερώσει και με στοιχεία όμως, δηλαδή όχι απλά το λέω έτσι εγώ. Ναι, πού την είδε τη φωτογραφία, πού είναι, κάποιο link κτλ. Αυτό, κάτι ρε παιδί μου, ναι. Για να ξέρουμε και να κρίνουμε ότι όντως ισχύει αυτό το πράγμα και να το διαπιστώσουμε και εμείς. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Υπάρχουν μέλη στην ομάδα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, άλλη Νορβηγία, άλλη Αμερική, άλλη Ισλανδία. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Όχι, δεν είναι και κριτήριο αυτό, ναι, τώρα τι λες. Επειδή θα έχουν περισσότερη θεματολογία, θεωρεί ο φίλος μας. Ναι, είναι πιο εύκολο να βγάλεις μια εντυπωσιακή φωτογραφία σε ένα από τα καλύτερα τοπία του πλανήτη. Okay. Δεν σημαίνει όμως ότι απαραίτητα θα βγει φανταστική φωτογραφία και ότι απαραίτητα κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα από τα καλύτερα τοπία του πλανήτη δεν μπορεί να βγάλει ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Η μαγεία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Προσωπικά θεωρώ ότι οι καλύτερες φωτογραφίες δεν είναι αυτές οι οποίες είναι από πολύ μεγάλο ύψος που δείχνουν όλο τον κάμπο και όλη την κοιλάδα, αλλά είναι αυτές που θα δείξουν ένα δέντρο, αλλά θα το δείξουν τέλεια. Οπότε πολλές φορές ναι, δεν παίζει και τόσο ρόλο στο να βγει μια φανταστική φωτογραφία. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και έτσι να είναι, έτσι θα είναι μία στις 20. Είναι άλλες 19. Εντάξει. Δεν ξέρω να έχουμε παιδιά 20 άτομα που να είναι στην Ισλανδία αυτή τη στιγμή. Άμα είναι, το κάναμε Mavi Club International την ομάδα. Θα κάνουμε παράδειγμα Ισλανδία, επειδή να μας φιλοξενήσουν και όλες να πάμε και όλοι μας. Δηλαδή να κάνουμε τη δρομή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο να προσθέσω, Νέστορα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ, κλείνοντας το σημερινό live. Θα έλεγα ως συμβουλή να δούνε φωτογραφίες. Όχι απαραίτητα φωτογραφίες από το τοπίο που θέλουν να πάνε. Δηλαδή θέλω να πάω στην τάδε λίμνη και θα δω ότι φωτογραφία υπάρχει από αυτή τη λίμνη. Γιατί πολύ πιθανότατα θα προσπαθήσετε να κάνετε μια από τα ίδια και θα αναλωθείτε με κάποια κλισέ και ίσως δεν σας βοηθήσει δημιουργικά. Ή ίσως τουλάχιστον δείτε τι άλλο υπάρχει για να αποφύγετε, ρε παιδί μου, λίγο τα κλισέ και να κάνετε κάτι όντως ξεχωριστό διαφορετικό. Mm. Ναι, σαν τοπίο μπορεί να θεωρηθεί και μια φωτογραφία top-down. Από τοπίο όμως. Δηλαδή μια top-down από ένα ποτάμι και με τα δέντρα και με τα νερά του πώς κάνε και έτσι, τα χρώματα έτσι. Και τα πάντα, ναι, είναι φωτογραφία τοπίου. Είναι κλασική περίπτωση τώρα αυτή, εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι, το landscape δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις ορίζοντα απαραίτητα, okay, είναι φωτογραφία τοπίου. Ωραία. Παιδιά, νομίζω ότι το καλύψαμε. Χαίρομαι που δεν υπάρχουν άλλες απορίες, αλλά και αν προκύψουν, πάλι θα απαντηθούν μέσα στην ομάδα. Ελπίζω να τη στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, από εσάς για εσάς είναι. Πόσο τοπίο, δηλαδή ποιο τοπίο δεν γίνεται. Top-down είναι. Δηλαδή, εννοείται ναι. Το top-down έχει νόημα. Επίσης, όσον αφορά το top-down, είναι μια πολύ ωραία λύση να δείξεις έτσι ωραία σχήματα, ωραίες φόρμες, ωραίο κάτι ενδιαφέρον. Πάλι είναι λεπτομέρεια δηλαδή σε κάτι, από το να τραβήξεις κάτι και το δω στον ορίζοντα τέλος πάντων, που έχεις πολύ αχανή έκταση και το μάτι δεν έχει κάπου πραγματικά να πέσει. Ρε, δηλαδή, σκεφτείτε το κεντρικό σας θέμα. Οπότε πετάξτε τον drone σας εκεί που θα πάτε και ψάξτε για ωραίες λεπτομέρειες, ψάξτε για ωραία πράγματα. Δεν είναι
απλά το σήκωσα στον αέρα, κοιτάω δεξιά-αριστερά και αυτό είναι όλο. Και όχι, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες κρυμμένες λεπτομέρειες σε διάφορα σημεία και την καλή φωτογραφία πρέπει να την αναζητήσετε. Να δώσετε λίγο χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, οπότε να σε αφήσουμε να πάω να φάω την πίτσα σου. μην κρυώσει. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μας τιμήσετε με την συμμετοχή σας. Έτσι, στο κάτω-κάτω είναι ένας διαγωνισμός που είναι από εσάς για εσάς. Έτσι, και αν πετύχει, γιατί όχι να το ξανακάνουμε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, ναι. καλή επιτυχία σε όλους. Περιμένω από την 1η Ιουνίου να αρχίσετε να ανεβάζετε φωτογραφίες ωραίες. Αλλά μην βιάζεστε, έχετε χρόνο. Ξαναδιευκρινίσουμε. Δεν τις ανεβάζουμε στο club μέσα. Όχι. Την πλατφόρμα, παιδιά, δείτε το ποστάκι του διαγωνισμού. Τις ανεβάζουμε εδώ, link. Έτσι. Στα link, είναι όλες οι οδηγίες μέσα. Εδώ που λέει ανέβασμα φωτογραφίας. Έτσι, τώρα διαβάστε δεν μπορείς να ανεβάσεις. Γιατί δεν αλλά το ξεκινάει... κάνετε συχνά. Διαβάστε ακριβώς τις οδηγίες. Μπορεί το manual να μην θέλετε να το διαβάζετε με τίποτα στο drone, να νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Εδώ, άμα δεν διαβάσετε οδηγίες, δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σωστά. Το λέω ότι ξεκινάει σε 4 μέρες, μία ώρα κτλ. Μπλα, μπλα, μπλα. Άρα την 1η Ιουνίου μπορείτε να αρχίσετε να ανεβάζετε. Αν όχι, έχετε χρόνο μέχρι τέλος του μήνα, Ιουνίου, έτσι να βρείτε και τις καλύτερες που έχετε. Και ανεβάζετε λοιπόν, και πληρώνετε στο άλλο. Ναι. Ναι, ναι. Προσέξτε, με το που θα ανέβουν οι φωτογραφίες, παραμένουν στην πλατφόρμα, δεν εμφανίζονται αμέσως, περνάνε το σχετικό έλεγχο τέλος πάντων και τα λοιπά, και μετά εφόσον εγκριθούν θα βγουν δημόσιες. Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Έστωρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή επιτυχία. Και περιμένουμε καλή να δούμε... Καλή επιτυχία. Περιμένουμε να δούμε ωραία πράγματα, παιδιά. Εξερεύνηση. Πάμε. Καλό βράδυ, για χαρά. Καλό βράδυ.